Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Πρώην Υπουργός, καθηγητής, κύριε Παρασκευόπουλε, η κουβέντα αυτή τη στιγμή είναι για αυτό το προσύμφωνο που έχει να κάνει με την μισθοδοσία των κληρικών, την εκκλησιαστική περιουσία. Πώς συνδέεται αυτό με την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος? Συνδέεται έμεσα και μακρινά. Δηλαδή η διαδικασία του Συντάγματος δεν έχει ως αντικείμενο ακριβώς τη ρύθμιση της περιουσίας της Εκκλησίας, όμως προτείνει μία αρχή που είναι η διάκριση του κράτους από την Εκκλησία, η οποία ευνοεί κάποιες ρυθμίσεις που θα ξεκαθαρίσουν αυτές τις περιουσιακές σχέσεις. Και έτσι έχουμε μία έμεση σχέση του ενός με το άλλο. Το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών είναι σημαντικό σε αυτούς τους διακριτούς ρόλους κράτους Εκκλησίας? Κοιτάξτε, θα ήταν λίγο οξύμορο να λέμε ότι μία πλευρά ότι έχουμε διακριτούς ρόλους και από την άλλη πλευρά το κράτος να είναι αυτό το οποίο μισθοδοτεί τους κληρικούς. Και έτσι συνδέεται με τον τρόπο που σας είπα, τον έμεσο. Ναι, κατά τα λοιπά όμως διαχωρισμός, χωρισμός Εκκλησίας και κράτους δεν υπάρχει στην πράξη αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι αναγκαίο είναι ο χωρισμός αυτός, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απόλυτος. Υπάρχει αυτή η μισθοδοσία, υπάρχει και μια διοικητική σχέση της Εκκλησίας με το κράτος, μια διοικητική ένταξη κάποιων υπηρεσιών της Εκκλησίας στο κράτος, οπότε μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι η σχέση του κράτους με την Εκκλησία να είναι τέτοια ώστε με κανένα τρόπο να μην φύγεται η ελευθερία του θρησκεύεστε. Δηλαδή το γεγονός ότι για ιστορικούς λόγους κατοχυρώνεται ως επικρατούσα θρησκεία η Ορθοδοξία, η Χριστιανική Ορθοδοξία, να μην οδηγεί σε καμιά περίπτωση σε μια δυσμενή μεταχείριση άλλων θρησκειών. Σε σχέση με αυτό που λέτε για το άρθρο 3 και την αναθεώρηση, προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε και τι σημαίνει αυτή η ουδετερότητα πέρα από τις αναφορές στο Σύνταγμα ή η επικρατούσα θρησκεία που λέμε, παράγει και κάποια άλλα δικαιώματα? Ναι, η απαγόρευση συνταγματική αυτή επιταγή να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των άλλων θρησκειών σημαίνει ότι κάθε μία θρησκεία θα είναι ελεύθερη να ρυθμίζει τα του δικού της οίκου. Για να δώσω ένα παράδειγμα όπως το καταλαβαίνω, το αν θα γίνει μια εκκλησία, το αν θα γίνει ένα τζαμί, οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο θα είναι καταρχήν θέμα της ίδιας της θρησκείας στην οποία ανήκει ο ναός, χωρίς να μπορεί μία θρησκεία να επιβάλλει μια σκοπιμότητα στην άλλη. Αυτό σε σχέση με την ουδετερότητα προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Πώς θα προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση σε αυτό και τι άλλες επιπτώσεις θα υπάρχουν και αλλαγές στο θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών, για παράδειγμα, όπου με επίκληση του Συντάγματος έχουμε μια σειρά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κοιτάξτε, θα πιθανώς το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ανομολογία του, στις αποφάσεις του στο μέλλον, θα επηρεαστεί από μια μεταβολή του γράμματος του Συντάγματος, η οποία θα δίνει έμφαση στην ανάγκη αυτής της ουδετερότητας. Τώρα, ο όρος ουδετερότητα μπορεί λίγο να ηχεί περίεργο σε όσους έχουν συνηθίσει, βεβαίως και θέλουν ως επικρατούσα θρησκεία την χριστιανική, αλλά δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι η αναγνώριση της Ορθοδοξίας ή της οποιαδήποτε θρησκείας δεν επιτρέπεται να επιβάλλει δυσμενείς συνέπειες στην άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των άλλων πιστών, των άλλων θρησκειών. Κύριε Παρασκευόπουλε, η Επιτροπή θα δουλέψει πόσο, για 2 μήνες, ποια θα είναι η διαδικασία? Για 2 μήνες, μέχρι 15 Ιανουαρίου είναι η διορία που της έχει θέσει η Ολομέλεια προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της. Και επομένως μετά θα παρουσιάσετε τα άρθρα προς αναθεώρηση και θα περάσουμε στην άλλη διαδικασία της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια? Ναι, θα πάμε στην Ολομέλεια. Βέβαια, από την Ολομέλεια πρέπει να περάσουμε 2 φορές. Mm-hmm. Με ένα διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διεξαγωγής Ολομέλειας. Αλλά όντως έτσι έχει η σειρά. Επομένως, πότε βλέπετε, εσείς προβλέπετε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση? Η ελπίδα είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί 15 Ιανουαρίου. Θα γίνει μια τελική συνεδρίαση της Επιτροπής για να ψηφιστούν οι αποφάσεις οι οποίες θα έχουν εντωμεταξύ ληφθεί κατά άρθρο ή κατά θέμα όπως θα προχωρούν οι συζητήσεις, και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ολομέλεια, θα προωθηθεί προς την Ολομέλεια το πόρισμα της Επιτροπής.
Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και πάμε τώρα στις δικαστικές αστυνομικές εξελίξεις. Πάμε σε βραχιότητα.